Έλα, οργανωθείτε, φωνάξτε αυτούς που πήγαν για κατούρημα. Να πούμε προκαταβολικά. Αφήστε κάτω ποτήρια, ανταλαβαίνει. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο δεν το έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ. Ποτέ. Ούτε στην τηλεόραση, ούτε γενικότερα. Αλλά φωνάξτε έτσι, πάρε το λίγο χρόνο. Να μαζευτείτε στην τηλεόραση. Μην μας άτιμοι, είστε μπουκωμένοι λίγο. Είμαστε έτοιμοι όλοι, εντάξει. Το επόμενο τηλεοπτικό ταλέντο έρχεται από το τηλεοπτικό κανάλι Τηλεάστη, κυρίες και κύριοι. Και είναι η παρουσιάστρια της εκπομπής με τον τίτλο «Γεγονότα». Γεγονότα. Τυχερή ήταν στον τίτλο. Θα καταλάβετε γιατί. Κολοφάνησε στον τίτλο. Όλα πήγαν καλά. Ψάξα καλά, μπράβο, έβγαινε. Όλα πήγαν καλά. Ας την απολαύσουμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Σε λίγο θα συνεχούμε απευθείας με τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγήτου στην Αθήνα, έτσι ώστε να λειτουργήσει, να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία ζωντανά. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε γύρω στις 11 η ώρα την παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τότε θα ακούσουμε μια εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει και συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί. Με την καθιερωμένη παρέλαση ολοκληρώνεται ο εορτασμός στη Θεσσαλονίκη. Ας παρακολουθήσουμε όμως τώρα την παρέλαση και σε λίγο και πάλι μαζί. Έλα, πες την αλήθεια, έλα. Έβαλες μέσα και πήρες τη δουλειά, έτσι. Για κόμμα, γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Χαίρε μου, είναι μεγάλα καχύκια. Είναι μεγάλα καχύκια. Η συμφωνία ήταν ότι δεν θα υπάρχουν στο δελτίο ειδήσεων που λέει λέξεις που να έχουν μέσα το γράμμα θήτα. Αλλά την πρόδωσαν οι συνεργάτες της κυρίες και κύριοι. Θέσε μέσα. Θέσε μέσα. Θέσε μέσα. Αλλά στο χι φάκτο, το reality θα βγει πρώτη αναμφισβήτητα. Και με διαφορά. Τι λοιπόν. Να πάμε τώρα να ανοίξουμε. Είμαστε στο